Λοιπόν, να πούμε καλό μεσημέρι. Καλό. Όχι, είδες, συνήθεια. Καλημέρα στην κυρία Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτή στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια του Πειραιά με την Δημοκρατική Αριστερά. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννακάκη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον κύριο Κουβέλη? Εσάς, τι δεν σας άρεσε από τους χειρισμούς που έκανε στο πώς έκλεισε, όσο έκλεισε το θέμα της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το θέμα πρέπει λίγο να το λήξουμε, να το πάμε στην άκρη και να μιλήσουμε για το περιεχόμενο της πολιτικής, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου ήταν αυτή ουσιαστικά που κήρυξε την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου για το έκτακτο συνέδριο 2 με 5 Οκτώβρη. Ναι. Οπότε καλό είναι να κλείσει το θέμα της ονοματολογίας και της προεδρολογίας και να περάσουμε στο περιεχόμενο της πολιτικής. Ναι. Θεωρώ όμως, αλλά για να μην θεωρήσετε ότι αφήνω να πάρετε την ερώτησή σας, νομίζω ότι ήμουν σαφέστατη και στην εκτελεστική αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή, εγώ και άλλοι σύντροφοι και συντρόφισσες βέβαια, λέγοντας ότι καλό θα ήταν αυτό το ζήτημα να έκλεινε. Να έκλεινε με ποιο τρόπο, λέγοντας ο κ. Κουβέλης ότι δεν θα είμαι υποψήφιος? Ή το αντίθετο. Ακριβώς, γιατί αυτό όσο εμπλέκεται το όνομα του Προέδρου και της Δημοκρατικής Αριστεράς στα σενάρια για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, θεωρώ ότι κάνει κακό στη Δημοκρατική Αριστερά. Επομένως, εσείς θεωρείτε ότι ο κ. Κουβέλης δεν το έχει κλείσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος? Είναι σαφές, νομίζω, δεν είναι ότι το θεωρώ μόνο εγώ. Mm-hmm. Ο καθένας, ο οποίος έχει μέτρια γνώση των ελληνικών και διαβάζει τις δηλώσεις, αντιλαμβάνεται ότι ο κύριος Κουβέλης δεν το έχει απορρίψει μέσα του ως ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος για την Προεδρία. Ακριβώς. Γιατί πιστεύετε όμως ότι συμβαίνει αυτό, αν πραγματικά συμβαίνει? Είναι ενδεχομένως μια σκέψη την οποία κάνει στο πίσω μέρος του μυαλού του μετά την εκλογική αποτυχία της Δημάρχης στις ευρωεκλογές? Όχι, όχι, ακούστε. Εγώ ούτε δίκη προθέσεων κάνω, ούτε προσπαθώ να βρω προσωπικά ωφέλη πίσω από τις τοποθετήσεις των ανθρώπων. Mm-hmm. Σέβομαι απεριόριστα το Φώτη Κουβέλη, θεωρώ ότι είναι πολιτική του άποψη. Και θεωρώ ότι πιστεύει ότι πολιτικά έτσι πρέπει να το χειριστεί, γιατί διαφορετικά είναι παιχνίδι με τους θεσμούς. Εγώ και κάποιοι άλλοι σύντροφοι έχουμε διαφορετική άποψη, είναι όμως διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κριτική στο πρόσωπο του Προέδρου, είναι διαφορετικές προσωπικές απόψεις και ο καθένας από τη μεριά του προσπαθεί να τις κάνει πλειοψηφικές μες στο κόμμα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προσυνεδριακό διάλογο που αναφερθήκατε και νωρίτερα, ποια πρέπει να είναι η κατεύθυνση της ΔΗΜΑΡ, ακόμα και μετά από το συνέδριο? Θα πρέπει να είναι αυτόνομη ή θα πρέπει να αναζητήσει συμμαχίες και προς ποια κατεύθυνση? Για μένα είναι σαφές ότι η Δημοκρατική Αριστερά πρέπει να προσπαθήσει για την οργανωτική ανασυγκρότησή της επί πολιτικών θέσεων, επί περιεχομένου πολιτικής, που για μένα δεν μπορεί να είναι άλλο από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία σε συμπόρευση με την πολιτική οικολογία. Δηλαδή, το μόνο που πρέπει να κάνει η Δημοκρατική Αριστερά είναι να ξαναγυρίσει και να διαβάσει πολύ καλά την ειδητική της διακήρυξη το 2010, τους λόγους για τους οποίους ιδρυθήκαμε, και να πείσει την κοινωνία ότι η ύπαρξή της είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για ένα κόμμα το οποίο το μόνο που το ενδιαφέρει μετά από τη συντριβή των ευρωεκλογών, γιατί εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις, είναι να γίνει παρακολούθημα της πολιτικής ενός άλλου κόμματος. Ενός άλλου οποιοδήποτε κόμματος. Γιατί ας πούμε εσείς στην περιφέρεια Αττικής, όπου είστε περιφερειακή σύμβουλος, θα συνεργαστείτε με την κυρία Δούρου? Είναι με μια πολιτική σχέση η οποία πρέπει να τη δει ευρύτερα και ενδεχομένως... Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ερώτημά σας είναι προθύστερο. Είμαι έτοιμη, γιατί στην... κάποια και στο DNA, στο σκληρό πυρήνα της ανανοητικής αριστεράς, είναι συνεργασίες. Mm-hmm. Εγώ είμαι μία σε εκατόν τόσους περιφερειακούς συμβούλους. Αν ο καθένας προσπαθεί να εφαρμόσει το όλον της πολιτικής του, σαφώς και θα συνεργαστώ. Αλλά δεν θα συνεργαστώ εκ των προτέρων λέγοντας θα συνεργαστώ με την κυρία Δούρου ή με το οποιονδήποτε άλλο. Θα συνεργαστώ με αυτό που θεωρώ το περιεχόμενο της πολιτικής του είναι πιο κοντά στο περιεχόμενο της δικής μας πολιτικής. Να το ρωτήσω... Είναι άλλο πράγμα η συνεργασία στα πλαίσια ενός οργάνου ή μετεκλογικές συνεργασίες, και άλλο πράγμα οι προεκλογικές συνεργασίες. Να το ρωτήσω λοιπόν διαφορετικά, κύριε. Ρωτήστε το διαφορετικά λοιπόν. Η αριστερή σοσιαλδημοκρατία, στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως, κλείνει αυτή τη στιγμή προς το ΠΑΣΟΚ και την κεντροαριστερά γενικότερα προς τον ΣΥΡΙΖΑ?
Θα σας απαντήσω διαφορετικά. Η αριστερή σοσιαλδημοκρατία, και βλέπετε, γιατί παρακολουθείτε τον ξενοτύπο, είμαι σίγουρη, και βλέπετε λοιπόν τη μεγάλη συζήτηση που υπάρχει και στους κόλπους του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος με την αριστερή και τη δεξιά πτέρυγα. Σίγουρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις σημερινές εφαρμοζόμενες πολιτικές, μέρος των οποίων είναι και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έχω γράψει, ότι το ΠΑΣΟΚ, αν ήθελε να πραγματικά να μην ταυτίζεται σε μια στρατηγική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε να δίνει έναν ορίζοντα της δικοματικής κυβέρνησης, ζωής της δικοματικής κυβέρνησης, το οποίο θα ήταν η διευθέτηση του χρέους, για παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε όμως ότι ταυτίζεται και σε πολιτικές οι οποίες δεν είναι μνημονιακές επιταγές. Έχουν περάσει και έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή νόμοι οι οποίοι δεν είναι μνημονιακές επιταγές. Άρα μιλάμε πλέον για μια στρατηγική σύμβλεψη. Σίγουρα η αριστερή σοσιαλδημοκρατία, η οποία είναι αυτή που δημιούργησε αυτό που ξέρουμε ως κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση με τις ασκούμενες πολιτικές, μέρος των οποίων είναι και το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Κυρία Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις.